Σαββατοκύριακο σήμερα. Κάντε ένα μικρό διάλειμμα για εσάς. Είναι όντως δύσκολα τα πράγματα με όλες αυτές τις αγωνίες που υπάρχουν και τα πρέπει και τα υποχρεώσεις και ό,τι σκατάθελετε. Αλλά επειδή πάντα το μόνιμο ερώτημα είναι, Δημήτρη, πώς να ηρεμήσω, πώς να μην έχω άγχος, πώς να μην έχω αγωνίες, θα σας πω ταπεινά ότι πέρα ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά με τον εαυτό σας, πρέπει να γίνει ένα μικρό ξεκίνημα. Πολύ μικρό. Σαββατοκύριακο σήμερα μπορεί να έχετε να πάτε σούπερ μάρκετ, να έχετε υποχρεώσεις, αλλά πρέπει να βρείτε και λίγο χρόνο για εσάς. Κεράστε τον εαυτό σας έναν καφέ. Με παρέα, χωρίς παρέα, μόνοι σας, πηγαίνετε μια βόλτα. Πηγαίνετε στην παραλία, πηγαίνετε στα βουνά, όπως καλεί εδώ πέρα. Δεν έχει σημασία το τι θα κάνετε. Έχει σημασία το να θυμηθείτε εσάς. Και να τον πάρετε από τον χέρι. Όπως θα παίρνετε ένα μικρό παιδί που του λέγατε σήμερα είναι Σαββατοκύριακο, δεν έχω δουλειά. Ή Σάββατο. Έχω ακόμα μία ώρα κενό, μισή ώρα κενό. Τι γουστάρεις να κάνεις. Τι γουστάρεις να κάνεις, ρωτάτε εσείς τον εαυτό σας.